Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάζεται στην Κρήτη ο προστάτης Άγιος Χαράλαμπος, ο Άγιος της Χαράς, της βλάστησης των φυτών και δέντρων, ο προστάτης κτηνοτροφίας και ο διώκτης της Πανούκλας στη συνείδηση των πολιτών. Και στον Κρουσόνα, ο πολιούχος του χωριού, Άγιος Χαράλαμπος, βάζει τα γιορτινά του για την υποδοχή πλήθους πιστών. Σήμερα γιορτάζει ο πολιούχος μας και είναι όλος ο κόσμος εδώ, γιατί η εκκλησία αυτή έχει από το χτίσιμο ιστορία δύσκολη μέχρι και σήμερα. Με κλωστή ζώνανε το ναό και όλο το χωριό, γιατί ο Άγιος Χαράλαμπος είναι ο προστάτης για την Πανούκλα. Όταν υπήρχε Πανούκλα, ο Άγιος Χαράλαμπος έδινε τη λύση και όλο το χωριό δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το πρωί τελέσκει όρθος και πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ ακολούθησε περιφορά της εικόνας σε δρόμους του Κρουσόνα. Χαιρόμαστε γιατί οι εορτές των Αγίων και η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους δίδουν χαρά στους ανθρώπους και δεν δίδουν μόνο μια κοσμική εξωτερική χαρά για αυτό το σμίξιμο, το αντάμωμα που είναι και αυτό μεγάλη ευλογία στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά δίδουν χαρά κυρίως πνευματική και εσωτερική που ξεκινά από την θεία λειτουργία. Στην περιοχή του Κρουσόνα οι αμπελουργοί συνήθιζαν να ευλογούν τα κλίματα που προόριζαν για φύτευση. Μέρα χαράς, γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο, τον πολιούχο μας. Βοήθειά μας και του χρόνου να είμαστε καλά όλοι μας, όλο το χωριό, όλος ο κόσμος. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας τίμησε. Για τον ρόλο και την ιστορικότητα του ναού μίλησε στο τηλεοπτικό φακό ο εφημέριος του ναού. Ο ναός είναι περίπου 350 ετών επί τουρκοκρατίας. Με την αρρώστια της Πανόλης γύρω στο 1700, μια οικογένεια η οποία γλίτωσε το παιδάκι τους, δώσαν το όνομα Χαράλαμπος και ζητήσανε, πήραν άδεια από τότε τον Τούρκο διοικητή του Αγίου Μύρωνα να φτιάξει, να γίνει αυτός ο ναός. Ήρθαν λοιπόν όλοι μαζί, βάλανε όλη τους την αγάπη. Η ιστορική δίκλητη εκκλησία βρίσκεται στο πάνω μέρος του χωριού, όπου συρρέουν και φέτος εκατοντάδες πιστοί. Και επίσης είναι πολλά τα θαύματα που γίνονται από τα ιερά λείψανα του Αγίου, την τιμία κάρα του που διασώζεται, αλλά και άλλα λείψανά του τα οποία έχουν διανεμηθεί στα πέρατα της Οικουμένης, όπως και εδώ στο χωριό του Κουρσόνος. Τα λείψανα των Αγίων αποτελούν πηγή χάριτος και ευλογίας για κάθε έναν άνθρωπο που με πνευματικό φιλότιμο, που με ένα δάκρυ προσευχής προστρέχει. Λίγη ώρα αργότερα πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ανήμερα του Αγίου Χαραλάμπου. Η μονάδα αίματος ενισχύει την τοπική κοινωνία του Κουρσόνα και εκτός Κουρσόνα. Υπάρχει αυξημένη υποθέλευση τα τελευταία χρόνια για αίμα? Θα έλεγα στο δικό μας σύλλογο ναι, υπάρχει προσέλευση.